σκαπά. Χαλάω σε ένα μήνα. Με την Άτζαρα Δημητρίου έχετε συνεργαστεί γενικά? Όχι, αλλά είμαστε φίλοι. Τι σου είχε πει όλο αυτό το σκηνικό που είχε γίνει με την αποχώρηση από το 47-11 με τον Τσαλίκη, μετά με τη Θεσσαλονίκη που και αυτό το σχήμα δεν ξεκίνησε ποτέ? Κάτι θα ξέρει. Παλιά στη δουλειά τη κάτι ξέρει. Μπορεί να γίνονται κάποιες συνθήκες να μην ήταν ευνοϊκές και να προλάβανε κάποια γεγονότα. Η μουσική βάλε στο τέρμα. Ήθελες να πάρεις μέρος σε ένα τέτοιο reality, όπως το Big Brother? Όταν μου έγινε πρόταση να χορέψω σε ένα reality, ήξερα ότι δεν θα μπορέσω να το κάνω ποτέ, γιατί δεν ξέρω να χορεύω. Μ' αρέσει το χιούμορ, αλλά δεν θέλω να είμαι γελίος, άρα σε χορό δεν θα πήγαινα. Άρα, στο Big Brother, για να δείξω το χαρακτήρα μου, θα πήγαινα. Το Your Face που έχει να κάνει εν μέρη και με το τραγούδι. Μου έχει γίνει πρόταση. Δεν ξέρω αν μπορώ να μιμηθώ όμως εύκολα κάποιον άλλον. Αυτό είναι και ταλέντο. Παραγνωριστήκαμε. Η γυναίκα σου είναι μια πολύ εντυπωσιακή γυναίκα. Αν ήθελε να πάρει μέρος στο Style Rock, που είναι, έχει να κάνει με τη μόδα, θα πρέπει να πήγαινε? Κοίτα, η δουλειά της είναι η μόδα, ξέρει από μόδα, είναι make-up artist. Νομίζω ότι θα είχε να προσφέρει, να πήγαινε, γιατί όχι. Η κόρη σου, μιας και τώρα η τηλεόραση βρήθη από μοντέλα, GNTM, Style Rock. Στο μέλλον που είναι μπαμπά, θέλω να πάω στο GNTM, να γίνω μοντέλο. Ναι, τώρα εκεί είναι λίγο ευαίσθητο το πράγμα. Δεν με πατάς και πονά τώρα για την κόρη μου, άλλο για τη γυναίκα μου, άλλο για την κόρη μου. Έτσι. Νομίζω ότι θα μεγαλώσει με καλές αρχές και ότι δεν θα ξεφύγει σε κάποια φάση αν έρθει εν όψη κινδύνου. Θα περνάω καλά.